Οργή για τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών. Το νεκροταφείο έγινε το δεύτερο σπίτι μας και το σπίτι μας δεύτερο νεκροταφείο! Αυτό έγινε! Σου ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη που σε έφερα σε αυτόν τον απάνθρωπο κόσμο. Ένα χρόνο μετά, χαροκαμένοι συγγενείς βρέθηκαν στο σημείο που έγινε το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Δημήτρη! Ένας πόνος που δεν κλείνει. Μια πληγή που δεν κλείνει. Δεν έχει κεράξει τίποτα για μας. Τι ζητάτε να πούμε. Τι ζητάμε. Να μπουν όλοι μέσα. Όλοι αυτοί που το προκαλέσαν. Νικολάου! Βασιλίκη! Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις 57 ψυχές που μπήκαν στο τρένο του θανάτου. Και ήρθε όλη νύχτα. Γιατρίνα έκασα, παιδί μου, γιατρίνα, δεν έκασα μια τύχια. Να ήταν σπουδαία παντού, έφτασε πολύ ψηλά, χωρίς γύρω. Δικαίωση. Δικαίωση, μόνο δικαίωση. Να μπουν φυλακή. Κι όμως έκοψε το τελευταίο εισιτήριο θανάτου. Πέρασε ένας χρόνος, απ' τη μια μου φαίνεται σαν ένας αιώνας και απ' την άλλη σαν να σταμάτησε ο χρόνος εκείνη τη νύχτα. Ένας χρόνος γολγοθάς, κάθε μέρα τυραννία. Απ' την ώρα που αρχίσαμε να σε ψάχνουμε δεν ήθελα με τίποτα να πιστέψω αυτό που θα άκουγα τη στιγμή της ταυτοποίησης. Παράλληλα, σοκάρει βίντεο που δείχνει τα μοιραία δευτερόλεπτα πριν την άνευ προηγουμένου τραγωδία. Πενηντεεπτά φορές χτύπησαν οι καμπάνες πένθυμα στις εκκλησίες της χώρας, με πολίτες να προσεύχονται και να ανάβουν ένα κερί στην μνήμη των αδικοχαμένων.